Πάμε αμέσως να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, τον κύριο Αβέρωφ Νεοφύτου. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τις ομιλίες σας όλων και για την οικονομία κυρίως και για τα άλλα μεγάλα ζητήματα, τα πολιτικά, κυπριακό κτλ. Τώρα, υπάρχει θέμα με η ψήφιση του προϋπολογισμού, πιστεύετε? Το ΔΙΚΟ δεν τοποθετήθηκε, δεν ακούσαμε να λένε χθες ότι εμείς θα ψηφίσουμε τους προϋπολογισμούς. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και κάποιο παρασκήνιο. Η ΕΔΕΚ, μας είπε τώρα ο κ. Σιζόπουλος, εξέτασαν χθες το θέμα σε συνεδρίες του πολιτικού γραφείου. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα κρίνεται η στάση τους και έχουν και παράπονο γιατί η κυβέρνηση τους έχει αγνοήσει, δεν τους έχει λάβει υπόψη ο πρόεδρος. Δεν έχουν καν εκπροσώπηση στους διάφορους διορισμούς που έχουν γίνει, ούτε στην ΕΔΗ, ούτε στον ΟΑΗ, ούτε στη διαπραγματευτική ομάδα. Δεν ξέρω αν ακούγατε προηγουμένως τον κύριο Σιζόπουλο, και αθέτησε και τις υποσχέσεις ο πρόεδρος για διάφορα ζητήματα όπως το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Μας ανέπτυξε εδώ το θέμα των εγγυητών, της ανυπόθηκης αξίας του ακινήτου και όλα αυτά που έχει υποσχεθεί ότι θα στηριχτούν από την κυβέρνηση. Πού βρισκόμαστε? Καλή σας μέρα. Ενώπιον μας έχουμε τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2018. Δεν θα πω αν κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποια πολιτικά κόμματα έχουν επιμέρους περάπονα δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, αν εκπροσωπούνται ή όχι σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Είναι κατανοητό ο καθένας να εκφράζει το πώς νιώθει είτε ως πολιτικός αρχηγός ή ως κόμμα. Αλλά πρόκειται περί την κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη. Εάν ως πολιτικά κόμματα στο παρελθόν ψηφίζαμε προϋπολογισμούς, το λέω ως γενικό, το οποίο δημιουργούσαν δημοσιονομικά ελλείμματα, διπλασίαζαν το δημόσιο χρέος και κάποιοι τα ψήφιζαν αυτά θέτοντας ως επιχείρημα την υπευθυνότητα για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος. Πώς μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει σήμερα την άρνηση στην ψήφιση ενός προϋπολογισμού που δημιουργεί πλεονάσματα, που δίνει την ευκαιρία στο κράτος να δίνει μερίσματα σε ομάδες που τα έχουν ανάγκη? Μπορεί να έχουμε κάποια διαφορετική αντίκριση σε ότι έπρεπε να δοθούν κάπου περισσότερα, κάπου λιγότερα. Αυτά είναι επιμέρους. Το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε ενώπιον μας ένα αναπτυξιακό προϋπολογισμό, όχι μόνο ισοσκελισμένο, προϋπολογισμό που δημιουργεί πλεονάσματα και έχει μια φιλοσοφία που δημιουργεί προοπτική για την οικονομία της χώρας. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό αμφισβητούν, ότι δεν είναι αναπτυξιακός και πήγαν και πίσω, όπως αναπτυξιακός ήταν ο περσινός και ο προπέρσινος, με απορρόφηση τελικώς του 43% και του 41% για ανάπτυξη. Αγαπητοί μου, θα χαθούμε στην μετάφραση. Mm-hmm. Ο καθένας βγάζει τα ποσοστά που τον βολεύουν. Εδώ ας δούμε την εικόνα της Κύπρου. Όλοι και οι αντιπολιτευόμενοι γυρίζουν την Κύπρο τώρα λόγω και εκλογών. Από τον πύργο της Τηλιρίας μέχρι το Παραλίμνη δεν υπάρχει κοινότητα ή δήμος που να μην γίνεται ένα αναπτυξιακό έργο. Πέραν από αυτά, να έχουν υπόψη τους εμπέρας από την Αγία Νάπα, να δουν την μαρίνα της Αγίας Νάπας, την ολοκλήρωση της μαρίνας της Δεμεσού. Όχι μόνο έργα του δημοσίου, αλλά... Ναι, αυτά δεν είναι του δημοσίου. Με συγχωρείτε. Αυτά δεν είναι έργα του δημοσίου, λέω. Θα ξαρωτήσω, με συγχωρείτε. Η μαρίνα είναι έργο του δημοσίου. Βεβαίως και είναι έργο του δημοσίου, όπως και τα αεροδρόμια ήταν έργα του δημοσίου και γίνονται με την μέθοδο
της αυτοχρηματοδότησης. Του BOT. Βεβαίως, και μετά από μια παρέλευση 60-90 χρόνων, τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στο κράτος. Στα αεροδρόμια χρησιμοποιήσαμε τον BOT, όχι λόγω μνημονίου, αγαπητοί μου. Φιλάμε για το 2000. Ναι. Επένδυσαν οι επενδυτές πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δύο σύγχρονα αεροδρόμια. Εξυπηρετούν την οικονομία του τόπου. Χτες ήταν μια ιστορική μέρα. Καταγράφηκε το ρεκόρ. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, κύριε Νεοφύτου, ζητούν οι ακροατές. Για να σας ακούν, να προσπαθήσουμε και εμείς εδώ από την κονσόλα του. Ναι. Λέω, εχθές ήταν ιστορική μέρα για τα δύο αεροδρόμια, με την διακίνηση 10 εκατομμυρίων επιβατών σε ένα χρόνο, και ο Κύπρος φορολογούμενος δεν έχει υποστεί οποιοδήποτε κόστος, και σε 10 περίπου χρόνια θα επιστραφούν πίσω τα αεροδρόμια, 10-15 χρόνια, με όλα τα περιουσιακά στοιχεία να ανήκουν στο κράτος. Είναι έργο του δημοσίου. Είναι έργα του δημοσίου που γίνονται με τον έξυπνο τρόπο της αυτοχρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να βάζει χρήματα ο φορολογούμενος. Ναι. Χωρίς να κοστίσει ένα σεν στο φορολογούμενο, έχουμε μαρίνα στη Λεμεσό, θα έχουμε σύντομα μαρίνα στην Αγία Νάπα. Αυτό είναι ένα σύγχρονο κράτος με σύγχρονες μεθόδους που βοηθά την ανάπτυξη και τις υποδομές χωρίς να επιβαρύνει τον Κύπρο φορολογούμενο. Ναι. Πάω πάλι άλλη, στην ψήφιση του προϋπολογισμού, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Δεν έγινε και τίποτα αν δεν ψηφιστεί. Θα πάει πίσω, λέει ο κ. Σουζόπουλος, να γίνουν κάποιες αλλαγές και να γίνει επανακατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Δεν ξανάγινε. Κοιτάξτε, το θέμα είναι, πιστεύω ότι, και θέλω να πιστεύω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα που είχε μια συνέπεια στην ψήφιση των προϋπολογισμών, είτε ήταν κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, γιατί έλεγε ότι και να διαφωνώ σε επιμέρους ζητήματα πρέπει το κράτος να λειτουργήσει, θα δείξει και σε αυτή την ψήφιση μια συνέπεια και υπευθυνότητα. Άλλος πώς θα εξηγηθεί, επειδή ο προϋπολογισμός δημιουργεί ελλείμματα, επειδή αυξάνεται το δημόσιο χρέος. Δεν υπάρχουν αυτά τα επιχειρήματα. Το μόνο που μπορεί κάποιος να σκεφτεί είναι γιατί φέτος ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος είναι και υποψήφιος για την Προεδρία. Ναι. Που δεν εκτιμώ ότι θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Επειδή όμως δεν το είπε χθες στην ομιλία του, υπάρχει έτσι μια σκιά, ένα πέπλο μυστηρίου που το εξηγούν με το ότι θα έχουν σκληρή στάση αύριο στις τροπολογίες και θα προσπαθήσουν να περάσουν κάποιες τροπολογίες που... Τις τροπολογίες, μα αυτό είναι η δημοκρατία. Ναι. Τις τροπολογίες, αν έχει πλειοψηφία, να περάσουν. Αλλά θα είναι κακό για τη χώρα και ταπεινά θα πω, κακό και για την εικόνα και του υποψηφίου Προέδρου, του Νικόλα Παπαδόπουλου. Θα είναι δύσκολο να δικαιολογήσει μετά από αυτή την προϊστορία που είχαμε, που είπαμε, με την καταψήφιση των προϋπολογισμών και ιδιαίτερα ενός προϋπολογισμού που δημιουργεί πλεονάσματα. Ναι. Με το και μειώνει το δημόσιο χρέος. Με το Ταμείο Αλληλεγγύης τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε? Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση από τη στιγμή που έφερε στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό αυτό το ποσό και σταυρώθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής με τη δημοσίευση στην επίσημη ημερίδα του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, θα ζητήσει την αποδέσμευση του κονδύλιου και θα σεβαστούμε την απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Οικονομικών. Ναι, αν δεν αποδεσμευτεί το κονδύλι μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή είναι το 17 συμπληρωματικός, έλεγε ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, χάνονται αυτά τα λεφτά, δεν μπορούν να ξαναμπούν μέσα. Ο κύριος Σιζόπουλος λέει αυτό είναι λογιστικό. Και πού τα βρήκανε και τα πήρανε από, από αυτά που είχαν μαξιλάρει και δεν κάναν έργα και δεν αγόρασαν αυτά που έπρεπε για εξοπλισμό και υποδομή στο Υπουργείο Υγείας, και ακούστε και τους μαγνητικούς τομογράφους. Πήγε εκεί η συζήτηση. Θέλετε να το σχολιάσετε? Κύριε Βρετού, θα πω
είναι η εικόνα που δημιουργείται. Κάποιοι εδώ και χρόνια ήθελαν να είναι οι πρώτοι που φαινόντουσαν ότι είχαν ευαισθησίες σε μια ομάδα συμπολιτών μας που πράγματι έχει υποστεί το σκληρό κόστος της διάσωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και όλοι λέγανε ότι με την δυνατότητες των οικονομικών δεδομένων του κράτους, όταν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα που υπάρχουν οι δυνατότητες μέσα από τα πλεονάσματα ως αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών, αλλά και της υπεύθυνης τάσης της κυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων και της πλειοψηφίας της Βουλής, τσακωνόμαστε ως αν να στέλνουμε μια εικόνα, ξέρεις, επειδή το πάμε πρώτοι εμείς, το κάνετε εσείς τώρα, δεν θα το ψηφίσουμε. Από τη μια έχουμε τα προβλήματα, φωνάζουμε ότι πρέπει να βρούμε λύση. Μόλις βρούμε λύση ή μόλις ξεκινούμε να δίνουμε κάποια λύση, αυτοί που φώναζαν για τη λύση προσπαθούν να τραβήξουν από τα μαλλιά, να βρουν τα οποιαδήποτε διαδικαστικά ή άλλα προβλήματα στη λύση που προτείνεται. Δεν είναι και η καλύτερη εικόνα που στέλνουμε στους πολίτες. Δηλαδή δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε από μια αρχή. Δεν είναι και η πλέον ικανοποιητική, αλλά με βάση τις δυνατότητες, είπε η κυβέρνηση, βάλει 25 εκατομμύρια να σε μετρητά. Και το θυμήθηκε τώρα, την τελευταία στιγμή, οι κουρεμένοι καταθέτες, σας το είπανε χθες, προεκλογικό αυτό που έκανε η κυβέρνηση, προεκλογική και η αντίδραση της αντιπολίτευσης, να μην το θέλει. Μα πέρσι και πρόπερσι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες των πλεονασμάτων της οικονομίας. Τώρα που άρχισε να αποδίδει. Μάλιστα. Είναι, λέει, σύγχρονο κράτος. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με τις παλιές πρακτικές, να αυξάνουμε το δημόσιο χρέος και να δημιουργούμε δημοσιονομικά ελλείμματα για να ικανοποιούμε αιτήματα. Είναι γι' αυτό που διαφωνώ με αυτά που ακούονται για τις δίθεν παροχολογίες. Ναι, είναι παροχολογία όταν διευρύνεις το δημόσιο χρέος, δημιουργείς δημοσιονομικά ελλείμματα για να δίνεις παροχές. Όταν έχεις νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά και έχεις από την είδηση της Κυπριακής Δημοκρατίας τα υψηλότερα πλεονάσματα που έχεις ποτέ, και μετά από αυτά που δίνεις είτε ως κοινωνικές παροχές, είτε ως αναπτυξιακά έργα, είτε τη στήριξη αυτών που φορτώθηκαν την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο οφείλει στο λαό. Μάλιστα. Πρέπει, δεν ξέρω, με το λόγο σας και τα έργα σας να πείσετε και να πείστε κυρίως στους νέους ανθρώπους που 6 στους 10 δείχνει τελευταία έρευνα δεν θέλουν να ψηφίσουν και δεν πιστεύουν σε αυτά που ακούν από τους πολιτικούς. Θέλουν να δοθεί βήμα στους νέους ανθρώπους και θέλουν να δοθεί και προοπτική. Προοπτική για μια ζωή στην Κύπρο. Αξιοπρεπή. Αυτό που το κατανοούμε, το καταγράφουμε, εκείνο το μεγάλο μας στοίχημα, και είναι μέσα από την επίλυση των προβλημάτων που θα ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία των πολιτών, αλλά δίνοντας λύσεις στα προβλήματα και όχι ψάχνοντας να βρούμε προβλήματα από λύσεις που δίνονται. Όσο για τους νέους, αξία έχει τόσο η ανάπτυξη της οικονομίας που θα δημιουργήσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αλλά και οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Που δεν τις κάναμε. Είναι με βήματα χελώνας. Είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν γίνει. Μα εμένα θα πείτε αυτά τα ζητήματα. Αυτά έπρεπε να συζητάτε στη Βουλή και γι' αυτά να σας ακούει ο κόσμος. Αυτά να συζητούμε, αλλά κατατέθηκαν 6 νομοσχέδια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας. Να καταστεί πραγματικός υπηρέτης και όχι να είναι μια δημόσια υπηρεσία που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Κατατέθηκε η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
τα δύο νομοσχέδια για το Υφυπουργείο Τουρισμού και Ανάπτυξης έμειναν εκεί στο ράφι. Δεν θα είμαι κριτικός, γιατί εγώ ευχαριστώ τα κόμματα που στήριξαν το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που στήριξαν τη μεταρρύθμιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που πρέπει από επίδομα στην ανεργία και να μετατραπεί σταδιακά σε κίνητρο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, γιατί οι Κύπροι αξιοπρεπή δουλειά θέλουν και όχι ελεημοσύνη. Άρα ψήφισε αυτή η Βουλή κάποιες μεταρρυθμίσεις, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι είμαστε μια κυβέρνηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και δεν μπορούσαμε να περάσουμε όλα όσα νομοσχέδια θεωρούν αναγκαία για τον τόπο. Τουλάχιστον όμως δεν απορρίφθηκαν αυτά που έχω αναφέρει και ευελπιστώ μετά από τις προεδρικές εκλογές να βάλουμε το καλό του τόπου πάνω από τις μικροκομματικές σκοπιμότητες. Γιατί γι' αυτό έτσι κλείσατε και όλα στην ομιλία σας, σας παρακολουθούσα χθες, να μην ρίχνετε πέτρες ο ένας τον άλλον, αλλά τις πέτρες να τις φυλάξετε για να χτιστούν γέφυρες, γιατί θα χρειαστεί το ένας τον άλλο μετά τις εκλογές. Έβυχο ήταν, τώρα δεν ξέρω τι νόημα έχει και αν... Κύριε Βρετό, κάποιοι από εμάς, το δείχνουν στην πράξη. Αποφεύγουμε τις αντιπαλότητες. Δεχόμαστε μια μηδενιστική κριτική και εξ αριστερών και από το χώρο του λεγόμενου κέντρου, με ποιότητα, με πολλή υπομονή δεχόμαστε την κριτική, λέμε και απαντούμε με βάση τα δεδομένα και τις πραγματικότητες, και από την άλλη προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ελπίδα και προοπτική για τον τόπο. Αλλά θα σας το πω, δεν μπορώ για το μαγνητικό τομογράφο, μας γράφουν. Είναι απαράδεκτο, ντροπή λέει, να μιλούμε για σύγχρονο κράτος με ένα μαγνητικό τομογράφο. Λοιπόν, για να είμαστε συγκεκριμένοι έτσι με αυτά που μας στέλνουν οι ακροατές. Δεν ξέρω πού είναι οι διαδικασίες, γι' αυτό και δεν δηλώνω παντογνώστης. Να ενημερωθώ από τον Υπουργό Υγείας και είτε ο ίδιος σας μπορεί να δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Ναι. Είτε αν έχω πληροφόρηση. Τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, επειδή ξαναφούντωσε η συζήτηση για το κούρεμα και με αυτά που είχαμε τα τελευταία και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, τέλειωσε αυτή η ιστορία ή θα την έχουμε και προεκλογικά, νομίζετε, να τη συζητούμε? Κοιτάξτε, κάποιοι επέλεξαν από το πρωί μέχρι τη νύχτα κάποια ζητήματα να τα επαναλαμβάνουν, πήγαν να αλλιεύσουν απάντηση από τον σοσιαλιστή Τάιζενμπλουμ με βάση τη δική τους ιστορία που λένε στην Κύπρο. Να χρησιμοποιήσω τη λέξη. Για τον ευρωβουλευτή τον κύριο Μαυρίδη λέτε, τον κύριο Κώστα Μαυρίδη. Ναι. Ναι. Τους άδειασε, είπε τις πραγματικότητες, δεν είπε για τίποτε άλλο άνθρωπος. Ναι. Τις πραγματικότητες, και όσοι τα ζήσαμε εκείνη την περίοδο, έτσι ακριβώς ήταν το πράγμα. Ήταν το πρώτο, ήταν το δεύτερο. Εσείς θα κάνετε καμιά φορά την αυτοκριτική σας για εκείνη τη στάση της αποχής? Βεβαίως το είπα 100 φορές και χθες στη Βουλή. Να. Δεν έπρεπε να τηρήσουμε αποχή, έπρεπε να ψηφίσουμε, ναι. Παρόλο που αυτό δεν διαφοροποιούσε. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει. Και στο... Αυτό είπα. Ναι. Και το επαναλαμβάνω. Ότι ήταν λάθος. Έπρεπε να ψηφίσουμε. Ναι. Όσον αφορά το κούρεμα, να θυμίσω ακόμα μια φορά ότι αυτό προήλθε από την ψήφιση του νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών της διακυβέρνησης Χριστόφια τον Ιούνιο του 2012 και ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2013. Ήταν εκεί στα συντάρια της Κεντρικής Τράπεζας. Εσείς το ψηφίσατε για να σωθεί η χώρα, αγαπητοί μου. Τες 23 του Μάρτη, και το ψήφισε αυτό το νομοσχέδιο σε νόμο και το Δημοκρατικό Κόμμα. Και αν θεωρεί ότι μέσα από τον νόμο για την εξυγίανση
τότε κουρέας μαζί μου ήταν και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα.